ενώσουμε την κοινή γνώμη. Είναι αλήθεια ότι βρεθήκαμε προεκπλήξεως στον προϋπολογισμό που αναγνώσαμε, για τον προϋπολογισμό που αναγνώσαμε από την κυβέρνηση σχετικά με τους πόρους αυτοδιοίκησης. Σε αυτό τον προϋπολογισμό φαίνεται ότι 220 εκατομμύρια είναι λιγότερα προϋπολογιστέντα το 2017 έναντι του 2016. Σε μια περίοδο που πάρα πολλοί δήμοι βρίσκονται ακριβώς στη φάση λίγο πριν κλείσουν και σε πολίτες οι οποίοι βεβαίως λαμβάνουν την ποιότητα των υπηρεσιών των τοπικών αυτοδιοικήσεων σε καλό επίπεδο αλλά σε οριακό επίπεδο οικονομικά διεκπεραιωμένο. Τονίζουμε μέσα από αυτήν εδώ την συνάντηση ότι η κυβέρνηση πρέπει να αντιληφθεί σε όλη την Ευρώπη η αυτοδιοίκηση αναλαμβάνει τις ευθύνες στον εγκύτερο βαθμό εξυπηρέτηση των πολιτών. Το 11,4% του ΑΕΠ, ο μέσος όρος που διατίθεται στην αυτοδιοίκηση από τις κεντρικές κυβερνήσεις, δεν μπορεί να είναι το 2,3% που γίνεται στην Ελλάδα, με 10% μείωση των πόρων που έπαιρναν τα προηγούμενα χρόνια. Το 2017 θεωρούμε ότι είναι η χρονιά των μεταρρυθμίσεων του κράτους της αυτοδιοίκησης, πιστεύοντας σε αυτά τα οποία έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση μέσα από την Επιτροπή Διαβούλευσης για τις μεταρρυθμίσεις του κράτους με πρόεδρο τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, τον κύριο Βουλάκη. Πώς είναι δυνατόν να συμβεί όμως μεταρρύθμιση με 10% λιγότερα ποσά και χρήματα που θα πάρει η αυτοδιοίκηση? Πώς είναι δυνατόν σήμερα να ψηφίζεται η διάθεση υπαλληλικού προσωπικού σε αφυδατωμένους δήμους όπως είναι η Σιωτική Ελλάδα, η Ορεινή Ελλάδα, χωρίς την έγκριση των πολιτών, δηλαδή του δημάρχου που εκπροσωπεί στις τοπικές κοινωνίες τους πολίτες? Πώς θα λειτουργήσει η Κάσος, η Πάτμος, η Λέρος και τόσοι άλλοι ορεινοί δήμοι όπως το Παρανέστη, η Κόνιτσα, όταν ήδη λείπει πολύ προσωπικό, ήδη αδυνατούν να κάνουν τις βασικές λειτουργίες των δήμων και συγχρόνως δίνουμε τη δυνατότητα να αφυδατωθούν και περαιτέρω? Αυτό που διατυπώθηκε στη Βουλή, ότι αφιδρόμως μπορεί κάποιος να πάει από το Υπουργείο στην Αυτοδιοίκηση, από την Αυτοδιοίκηση στα Υπουργεία, ρωτώ, θα φύγει κανείς από το Υπουργείο Οικονομικών να πάει στη Γάβδο ή στην Κάσο ή στη Λέρο? Περί αστιότητος πρόκειται να το συζητάμε. Είναι αλήθεια λοιπόν ότι η αυτοδιοίκηση σε αντίθετη περίπτωση με όλη την Ευρώπη, ακόμα και με του ανατολικού παλαιού μπλοκ των ευρωπαϊκών χωρών, όπως Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Τσεχίας, δεν θέλει να μεταρρυθμιστεί, ώστε στον εγκύτερο βαθμό να αναλαμβάνονται οι αποφάσεις υπέρ πολιτών. Σε αντίθεση μάλιστα, μειώθηκαν τα ποσά αυτά που σημαίνει θα κλείσουν πολλοί δήμοι, δεν ξέρω αν είναι υπόψη της κυβέρνησης το λέμε, αλλά και συγχρόνως είναι ένα πισωγύρισμα για τη χώρα μας των 7 ετών κρίσης που για μας πλέον είναι παρακμή. Και αναφερόμαστε στην παρακμή διότι δεν είναι μόνο τα οικονομικά μεγέθη, αλλά είναι ότι 500.000 ήλιοι νέοι συνάνθρωποι μας, επιστήμονες, έχουν φύγει ως εγκέφαλοι, ως μυαλά σε άλλα κράτη. Όταν τα άλλα κράτη κάνουν εισαγωγή, εμείς κάνουμε αφυδάτωση. Πού θα στηριχτεί το κράτος του αύριο? Εμείς λοιπόν, ως Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, καλούμε την κυβέρνηση και λίγες μέρες πριν το τακτικό μας συνέδριο, που όπως είναι γνωστόν θα γίνει 1, 2 και 3 Δεκέμβρη στη Θεσσαλονίκη, να γυρίσει πρίμα την κατεύθυνση του σκάφους της χώρας μας. Και αυτό το θεωρούμε απαραίτητο να συμβεί
διότι το συνέδριο της Θεσσαλονίκης δεν θα είναι ένα απλό τακτικό συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, θα είναι ένα συνέδριο που η αυτοδιοίκηση θα γυρίσει σελίδα, διότι έχει ευθύνη η αυτοδιοίκηση να αναδείξει και να δείξει στους πολίτες της χώρας μας με ποιο τρόπο ανεπτύχθηκαν οι άλλες χώρες όταν εμείς μένουμε πίσω ως ρυθμιστές σου χρέους. Και γι' αυτό στη συνέντευξή μας σήμερα θέλουμε να δηλώσουμε καθαρά ότι η δράση, εφόσον κάποιοι δεν θέλουν το διάλογο και θέλουν τον πόλεμο, το γάντι θα το σηκώσουμε και η αυτοδιοίκηση θα αντιδράσει. Δεν θα αντιδράσει για την αυτοδιοίκηση, θα αντιδράσει για τους πολίτες, θα αντιδράσει για τους δημότες μας. Όταν κάποιοι δεν τιμούν την αυτοδιοίκηση που κράτησε στην κρίση πολλούς συμπολίτες μας ζωντανούς, είτε στο επίπεδο της υγείας, είτε στο επίπεδο της σύντησης, είτε της διαβίωσης τους, και συνεχίζουμε σε αντίθετη περίπτωση με ό,τι συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη, εμείς συνειδησιακά, αφήνοντας τα επαγγελματικά μας, τις επιστήμες μας, την οικογένειά μας, θα πρέπει να κάνουμε αυτό που μας υπαγορεύει η συνείδησή μας. Και η συνείδησή μας λοιπόν λέει ότι δεν θα αφήσουμε αυτές τις πολιτικές να συνεχίσουν με αυτόν τον τρόπο να βουλιάζουν τη χώρα. Κάνουμε ένα κάλεσμα σε όλη την αυτοδιοίκηση και όχι μόνο στους συνέδρους της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, για τη φυσική τους παρουσία, για να βρίσκονται όλοι ως παρατηρητές είτε ως εκλεγμένοι της συνέλευσής μας, να συναποφασίσουμε τα περαιτέρω βήματα του 2017. Ο κύριος Βεναρδάκης αποφάσισε, χωρίς να λάβει καν υπόψη του την δυνητικότητα των Δήμων, εάν μπορούν να κρατήσουν περαιτέρω υπαλληλικό προσωπικό, διότι κάποιοι είναι αφυδατωμένοι, κάποιοι έχουν συγκεκριμένα οικονομικά, κάποιοι άλλοι έχουν κορεσμό. Αυτό όμως το ξέρουν οι οικονομικές υπηρεσίες και οι διοικητικές υπηρεσίες του κάθε Δήμου. Δεν το ξέρει ο κύριος Βεναρδάκης. Ο κύριος Βεναρδάκης, ενώ το επισημάναμε, τώρα βέβαια έφυγε από την Υπουργεία της Διοικητικής Μεταρρύθμισης και είναι στο Μαξίμου, όμως θα πρέπει να ξέρει ότι η ασέβεια με την οποία ανταποκρίθηκε στο δικό μας κάλεσμα της δυνητικότητας, θα πρέπει να μας πει πώς θα πληρώσουν τους υπαλλήλους αυτούς οι Δήμοι που τα οικονομικά κριτήρια δεν τους το επιτρέπουν. Μία είναι η λύση, εφόσον δεν ένταξαν στον κρατικό προϋπολογισμό, όπως κάνει για τους υπαλλήλους της περιφέρειας, των περιφερειών, να αυξήσουμε τα δημοτικά τέλη. Αυτό θέλει ο κ. Βεναρδάκης. Τότε όσοι Δήμοι αυξήσουν τα δημοτικά τέλη για να μπορέσουν να πληρώσουν ανελαστικές δαπάνες, θα είναι υπέρ Βεναρδάκη. Και αυτό καταγράφεται ήδη στη συνείδηση της αυτοδιοίκησης και η καταγραφή αυτή σίγουρα θα γίνει για καταγραφή των πολιτών. Είναι αλήθεια ότι το 60% της μείωσης των πόρων, της κεντρικής αυτοδιοίκησης, των κεντρικών αυτοδιοίκησης πόρων, αντικαταστάθηκε και με περαιτέρω μείωση λόγω της λήξης των παρακρατηθέντων πόρων. Είχαμε δηλώσει από τις αρχές αυτού του έτους ότι πρέπει να κάτσουμε και να μιλήσουμε για τη νέα γενιά παρακρατηθέντων πόρων από το 2009 μέχρι το 2016, που οι οικονομικές μας υπηρεσίες κοστολογούν στα 13,9 δις που παρακρατά το κράτος και δεν αποδίδει στην αυτοδιοίκηση, ενώ τα εισπράττει αυτά τα χρήματα. Δεν έγινε μέχρι σήμερα καμία τέτοια συζήτηση και γι' αυτό ακριβώς οι προϋπολογισμοί του 2017 του κράτους έχουν τη μείωση των 220 εκατομμυρίων ευρώ.
Είναι αλήθεια λοιπόν ότι έστω και τώρα, την ίστατη στιγμή πριν την ψήφιση του προϋπολογισμού, θα πρέπει να αντιληφθούν τη μεγάλη ευθύνη που έχουν όχι στην αυτοδιοίκηση, στην ποιότητα παροχής των υπηρεσιών στους δημότες και στους πολίτες. Ευχαριστώ. Παρακαλώ, έχετε ερωτήσεις? Ναι, εσείς. Το μικρόφωνο σας είναι το μικρόφωνο. Ναι. Να, πρόεδρε, να ξεκαθαρίσουμε λίγο τα νούμερα. Κουγιουντζόπουλος από το Μαϊωτά, έτσι. Τα 13,9 είναι από το 9 που είχαν τελειώσει τα παρακλαδιθέντα μέχρι σήμερα, το ένα αυτό. Και το δεύτερο, τα 220 είναι αυτή η μείωση, δηλαδή, που λέτε, είναι τα παρακλαδιθέντα που εξαλείφονται. Ακριβώς. Είναι η μη δυνατότητα, μάλλον το τέλος των παρακλαδιθέντων που είχαν ξεκινήσει και ολοκληρώθηκαν το 2016, και τα νέα παρακλαδιθέντα αφορούν το 2009 μέχρι το 2016. Υπάρχει άλλη ερώτηση? Ναι, στο 2009. Από κύριε Καλιάση, όχι στην Κάντη, κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι ιδιαίτερα που είσαι. Θέλω να ρωτήσω. Είπατε θα σηκώσετε το γάντι εφόσον η κυβέρνηση δεν κάνει πίσω στην ίστατη στιγμή. Το είδος του γαντιού που θα τις μετάξετε, έχετε προαποφασιστεί στις συνεδριάσεις της ΚΕΔΕ ή θα το αποφασίσει το συνέδριο? Υπάρχουν ήδη κάποιες συζητήσεις και βέβαια πριν το συνέδριο θα ολοκληρωθούν οι τρόποι της αντίδρασης. Σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε οι αντιδράσεις να είναι στο βεβαρημένο ήδη ζήτημα της ποιότητας των πολιτών, γιατί εμείς θέλουμε να είμαστε μαζί με τους πολίτες. Συγγνώμη. Θα ενώσουμε δηλαδή τις δυνάμεις μας ως αυτοδιοίκηση με τους πολίτες και μαζί θα κάνουμε τις επόμενες δράσεις και αντιδράσεις. Μια καραμέλα δεν έχω. Ορίστε. Είχατε θέσει στο συνέδριο του Βόλου ότι στο συνέδριο, στο εθνικό συνέδριο της Κρατίας Θεσσαλονίκης θα διαμορφώνω την τελική σας θέση σε σχέση με τη συζήτηση του Καλλικράτη. Αυτός ο διάλογος πώς θα διαμορφωθεί μετά την εξέλιξη με τον προϋπολογισμό? Εμείς προτιμούμε πάντα να διαλεγόμαστε, να συζητάμε, αλλά αυτό να μην το λαμβάνει κανείς ως αδυναμία. Θεωρούμε ότι μία μάχη, ένας πόλεμος, από όποιον και αν προέρχεται, είναι χειρότερος από τις αποφάσεις ενός διαλόγου. Αυτή η τακτική δική μας παραμένει ενεργή, αλλά πρέπει να υπάρχουν και τα αποτελέσματα. Εμείς βεβαίως θέλουμε να δούμε μεταρρυθμίσεις, αλλά να είναι πραγματικές, ουσιαστικές, και αυτοί που τις διατυπώνουν ότι θα τις κάνουν, να το εννοούν. Πρέπει να έχουμε δείγματα. Και θα έλεγα, είναι δυνατόν επί ένα χρόνο με τον προηγούμενο Υπουργό Εσωτερικών να συζητάμε, να συμφωνούμε, να λέμε ότι δεν είναι η λύση σε όλες τις αυτοδιοίκησης, αλλά είναι ένα ποσοστό, ένα μικρό τμήμα της. Και τελικά αυτές όλες οι συζητήσεις, οι ασχολήσεις που κανείς δεν έχει το χρόνο, συνεντεύξεις, διάλογοι, γενικές συνελεύσεις, τακτικά συνέδρια, να καταλήγουν με τον νέο Υπουργό ότι θα το χτενίσει και από ό,τι αντιλαμβανόμαστε κάποια θα αφαιρέσει, ενδεχομένως να μην περάσει και τίποτα, θα μπουν στη διαδικασία των μεταρρυθμίσεων. Θεωρώ στην Ελλάδα της κρίσης δεν πρέπει να χάνουμε ούτε μια μέρα ανεκμετάλλευτη. Εμείς θα παραμείνουμε στο επίπεδο του να εννοούμε ότι ένας διάλογος θα φέρει λύσεις. Αλλά, όπως είπα και πριν, αυτό δεν είναι αδυναμία μας. Εάν χρειαστεί κάποιοι να μην το εννοούν,
τότε σηκώνουμε το Γάντι. Σας είπα τρεις διαδικασίες, Βεναρδάκης, κινητικότητα, οικονομικά, τα οποία είναι κλείστε τους Δήμους. Αυτά γιατί δεν περνάνε από τις μεταρρυθμίσεις. Και κάτι τελευταίο. Έχει μπει στη Βουλή το νομοσχέδιο Τζάκρη, η οποία μιλάει για τα υγειονομικά καταστήματα. Αντιλαμβανόμαστε τα μεγάλα ζητήματα που προκύπτουν, να μην υπάρχει πρόληψη στο να ανοίξουν τα υγειονομικού καταστήματος, ενδιαφέροντος καταστήματα, να μην ρωτάτε ο Δήμος και απλώς να ενημερώνετε μέσα από ένα φάξ ότι άνοιξε κάποιο κατάστημα. Τι θα σημαίνει? Σε ένα που δεν έχει καταστατικό χαρακτήρα, δεν μπορεί να καταστήγει τίποτα. Δεν υπάρχει δημοτική αστυνομία, δεν υπάρχει αστυνόμευση. Όποιος θέλει θα ανοίγει ό,τι θέλει και απλώς θα ενημερώνει ότι άνοιξα. Σας περιμένουμε. Τι θα σημαίνει αυτό σε κάθε γειτονιά? Και επειδή διατύπωσε τότε κυρία Τζάκρη, παρά τις δικές μας αντιρρήσεις, αλλάξε τις χρήσεις γης και κάτω του αμυγούς κατοικίας, έχουμε αντιληφθεί ότι τις χρήσεις γης δεν τις αλλάζουν οι Δήμοι, αλλά τις αλλάζει το απέραντο κράτος. Άρα ποτέ. Ποιος μπορεί να αλλάξει σήμερα σε μια γειτονιά χρήσης γης? Μετά από 5 χρόνια, 10 χρόνια, και μπορεί να μην έχει καμία σχέση αυτό που είχε αποφασίσει ο Δήμος με αυτό που θα αποφασίσει τελικά. Άρα, δεν ερωτάται η αυτοδιοίκηση, δεν διαβουλεύονται με την αυτοδιοίκηση, απλώς εικονικά λέμε ότι συζητάμε. Αυτή είναι η δική μας εντύπωση στη μέχρι τώρα δική μας συνάντηση με τα αρμόδια Υπουργεία. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση, παρακαλώ. Το αστυνομικό πρακτορείο. Το μικρόφωνο σου έχει. Εντάξει, ευχαριστώ. Εγώ, Πρόεδρε, θα να σας ρωτήσω, μια και είμαστε στο τέλος Νοεμβρίου, τι γίνεται με τα ληξιπρόθεσμα. Πολλοί Δήμοι τα έχουν προϋπολογίσει, σε ποιο σημείο βρισκόμαστε, και θα μας αποκριθείς, 31-12. Ναι. Οφείλω να πω, δεν έχω, παρά τη συναντήθηκα με τον κύριο Σκουρλέτη, τον νυν υπουργό, του θέσαμε το πρόβλημα, θεωρώ ότι θα το δει, διότι αυτά τα χρήματα είναι υπαρκτά και νομίζω το βλέπει. Δηλαδή, από ό,τι ενημερώνομαι, ήδη εγκρίνονται όσοι έχουν καταθέσει, γιατί πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν υπάρχουν βέβαια τα 326 εκατομμύρια ευρώ σε επίπεδο κατάθεση ληξιπροθέσμων. Είναι κοντά στα 100. Εμείς έχουμε πει και με τον νυν υπουργό στην πρώτη μας συνάντηση και σίγουρα με τον προηγούμενο, ότι πρέπει να βρούμε τους τρόπους με τους οποίους θα μπορέσει η αυτοδιοίκηση να απορροφήσει αυτό το κομμάτι, διότι υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις για απαλωτριώσεις γης, υπάρχουν τιμολογημένα σε νομικά πρόσωπα που δεν τα, για να ισοσκελιστούν δεν τα είχαν φανερώσει οι Δήμοι, γιατί έπρεπε οι νόμοι να εφαρμοστούν. Άρα υπάρχουν λήψεις χρημάτων προς τρίτους στον όμιλο Δήμο, να το πούμε έτσι, που θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο και πιστεύω να το βρούμε τις επόμενες εβδομάδες ώστε να απορροφηθούν ολόκληρο το ποσό. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση? Δημακόπουλος, κοινωνία, Πρόεδρε. Να επανέλθω στον προϋπολογισμό. Θα ήθελα να μου πείτε τι περιθώριο αντίδρασης έχει πλέον και έδει με τον προϋπολογισμό να συζητάτε για την αναπλήρωση του 10% από τα παρακρατηθέντα που λήγουν. Και τι ζητάει η ΚΕΔΕ? Θα ζητήσει ένα νέο πρόγραμμα παρακρατηθέντων, θα ζητήσει ένα νέο επενδυτικό πρόγραμμα, θα ζητήσει ένα κομμάτι διαχείρισης του ΕΣΠΑ, προς τα που προσανατολίζεστε? Καταρχήν, είναι σαφές ότι η ΚΕΔΕ από την πρώτη μέρα έστειλε σχετική επιστολή, ενδεχομένως είτε μη ενημερώνοντας τον ίν Υπουργό Εσωτερικών, είτε μη γνωρίζοντας τι έπρεπε να γίνει, γιατί αλλάξανε οι υπουργοί. Θέσαμε το ζήτημα, το πρόβλημα. Αυτό το πρόβλημα δεν έχει ακόμα απαντηθεί. Εμείς και μέσα από τη συνέντευξη το θέτουμε εκ νέου, το έχουμε στείλει όπως είπα και με επιστολή στα αρμόδια Υπουργεία και αναμένουμε μέχρι το συνέδριό μας τις σχετικές αποφάσεις ή απαντήσεις.
σε κάθε περίπτωση, εμείς κρώμε τον κόδωνα του κινδύνου πολλοί Δήμοι να μην μπορούν να λειτουργήσουν πλέον το 2017. Όχι μόνο λόγω οικονομικών και λόγω υπαλληλικού προσωπικού, όπως το ανέπτυξα και πριν. Θα έλεγα ότι η σάτα του 1,3 δις έχει πέσει σε λιγότερο κοντά στα 100 εκατομμύρια ευρώ. Άρα, αντιλαμβάνεστε ότι όταν το κράτος εισπράττει, δεν αποδίδει, διότι 5,5 δις θα εισπραχτούν το 17, αλλά δεν θα αποδοθεί ούτε ένα ευρώ προς την αυτοδιοίκηση. Απέναντίας δεν έχουν κάτσει να συζητήσουμε για τα νέα, για τη νέα γενιά των παρακρατηθέντων. Εάν φτάσουν στην αυτοδιοίκηση της τελευταίας σταγόνας, δεν θα έχει να χάσει κανείς τίποτα. Και αυτό μπορώ να σας διαβεβαιώσω σήμερα. Είναι από το ένα άκρο της Ελλάδας μέχρι το άλλο, η αυτοδιοίκηση θα αντιδράσει. Θα αντιδράσει με τους πολίτες, για τους πολίτες, ενημερώνοντας και το τελευταίο σπίτι για τις διαφορετικότητες των πολιτικών όλης της Ευρώπης έναντι αυτών που εφαρμόζονται σήμερα εδώ. Και επειδή ακριβώς συνεχώς μιλάμε για διαχείριση χρέους, δεν έχουμε ακούσει για κανένα να μιλάει για ανάπτυξη. Εμείς θεωρούμε ότι η ανάπτυξη της χώρας μπορεί να υπάρξει με την τοπική ανάπτυξη, με την κάθε περιοχή να αναπτύσσεται. Και για να συμβεί αυτό, θα πρέπει η τοπική κοινωνία να αποφασίζει για τον τόπο της. Μέσα από τους κανόνες, μέσα από τις αρχές, μέσα από τον έλεγχο, αλλά οι αποφάσεις πρέπει να είναι δικές της, για να είναι γρήγορες και αποτελεσματικές. Αυτό θα δημιουργήσει και νέες θέσεις εργασίας, γιατί αν αυτές οι πολιτικές τις οποίες εφαρμόζουν και συνεχίζουν να τις εφαρμόζουν, δεν θα είχαμε αύξηση της ανεργίας, θα είχαμε μείωση, δεν τη βλέπουμε. Και να ξέρετε ότι ακόμα και για την ανεργία που μιλάμε, δεν βάζουμε και τις 500.000 που φύγανε εκτός Ελλάδος, που θα ήταν τεράστιο το νούμερο επαφορμής αυτού. Θεωρούμε λοιπόν ότι ναι, μέσω των παρακρατηθέντων θα πρέπει να κάτσουμε σήμερα να συζητήσουμε την εφαρμογή τους.